πάρθηκε μία παράταση μετά από έντονες πιέσεις δικές μας εξηγήσεις στο Υπουργείο. Έγιναν κατανοητές οι αντιδράσεις μας, διότι τεκμηριωμένα αποδείξαμε ότι δεν μπορεί να πηγαίνει το φάρμακο στο σούπερ μάρκετ. Και απλώς το θέμα πήρε μία παράταση 6 μηνών. Αυτό θα το δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί και με την τρόικα που θα έρθει. Έχουμε τις υποσχέσεις και τις βεβαιώσεις του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος παραβρέθηκε στην προτριών ημερών την Κυριακή 12 του μηνός του Ιανουαρίου. Είχαμε γενική συνέλευση στον Πανελλήνιο και ήρθε στη γενική συνέλευση και μας είπε ότι έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε, το φάρμακο δεν μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ. Και όσον είμαι εγώ εκεί, δεν θα υπογράψω ποτέ καμία απόφαση. Αλλά μέχρι να ξαναγίνει αυτή η κρίση και η δοκιμασία με την Τρόικα μετά από 6 μήνες, θα το ξαναδούμε το θέμα. Άρα το θέμα δεν λύθηκε, απλώς πήρε μια παράταση 6 μηνών ότι αυτό δεν θα γίνει. Και εγώ θέλω να πω εδώ πράγματι ότι όλα αυτά που λέμε μη συνταγροφούμενα φάρμακα παραμένουν φάρμακα. Έτσι, και από τη στιγμή που παραμένουν φάρμακα έχουν και παρενέργειες και πρέπει να δίνονται κάτω από οδηγίες του ειδικού. Από εκεί και πέρα, εμείς νομίζουμε ότι δεν είναι δυνατόν να πάνε στο σούπερ μάρκετ και να πουλούνται δίπλα στα τυριά ή στα χαρτιά υγείας. Έτσι, δεν το λέω για να υποτιμήσω κάτι, αλλά έτσι είναι η αλήθεια. Και θα θέλω εδώ να κάνω μια άλλη επισήμανση, η οποία ξεφεύγει από πολλούς, αλλά είναι πολύ σημαντική και θα μου επιτρέψει να την κάνω. Ένα φάρμακο χαρακτηρίζεται μη συνταγογραφούμενο, είτε γιατί το κρίνει ο ΕΟΦ, είτε γιατί το κρίνουν κάποιοι άλλοι και μπαίνει το λεγόμενο καφέ κουπόνια πάνω και τα λοιπά, γιατί μπορεί να δοθεί κάπως πιο ελεύθερα. Αλλά είναι και όλα αυτά τα φάρμακα τα οποία το κράτος κρίνει ότι δεν μπορεί να τα αποζημιώσει μέσω αυτού, δηλαδή μέσω του ΙΟΠΗ. Όποια δηλαδή κρίνει αυτό ότι δεν μπορώ να τα αποζημιώσω, δεν θέλω να τα αποζημιώσω, τα κρίνω, συγγνώμη για την έκφραση, πολυτέλεια, σε εισαγωγικά λέξη, και τα βγάζω έξω από αυτά που αποζημιώνω, δηλαδή χτες τα αποζημίωνα αλλά σήμερα δεν τα αποζημιώνω, έτσι το αποφασίζω εγώ σαν κράτος, και τα βγάζω έξω, αυτά χαρακτηρίζονται μη συφά. Άρα συνεχίζουν να είναι φάρμακα. Απλώς επειδή το κράτος δεν μπορεί να τα αποζημιώσει, θα μπορούν να πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ με όλη την παρενέργεια και το δηλητήριο που μπορεί να συμμετέχει. Και κάποιο άλλο, και κάτι άλλο. Όταν μία βιομηχανία έχει αδυναμία να πληρώσει φάρμακα, έχει αδυναμία να πληρώσει, συγγνώμη, το clawback για τα φάρμακά της, δηλαδή την επιστροφή που ζητιέται από μια υπερκατανάλωση. Ξέρετε ότι κάθε μήνα στα φαρμακεία εμείς επιστρέφουμε ένα ποσό rebate, γιατί όταν υπερβούμε ένα ποσό στο τιμολόγιο, μας τα παίρνει πίσω. Το έχουμε συμφωνήσει, ok, για ενίσχυση του κράτους. Με την ίδια λογική παίρνει και λεφτά πίσω από τις βιομηχανίες στο τέλος του έτους. Το λεγόμενο clawback. Αν μια βιομηχανία δεν έχει να πληρώσει αυτό το clawback, τότε αυτόματα τα φάρμακά της μένουν εκτός της συνταγογράφησης. Το φάρμακο δεν μπορεί να αποζημιωθεί μέσω ΟΠΗ και χαρακτηρίζεται μη συνταγογραφούμενο. Δηλαδή, στις 31 Ιανουαρίου ήταν φάρμακο και το συνταγογραφούμε και επειδή δεν μπορεί να πληρώσει την 1η Ιανουαρίου γίνεται μη συνταγογραφούμενο. Με όλες τις παρενέργειες και μόνο τα παρατράγωδα που μπορεί να έχει ένα φάρμακο όταν δοθεί από το χέρι μη ειδικού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε αυτή την κατηγορία δεν υπάρχουν μόνο τα VIX και τα αντεπών που λέει ο κόσμος, αλλά υπάγονται και άλλα φάρμακα τα οποία ήταν φάρμακα, αλλά για τεχνικούς λόγους βγαίνουν έξω. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν αυτή η κατηγορία να αυξάνεται για λόγους που το κράτος δεν έχει να πληρώσει λεφτά, να αυξάνεται και αυτοί όλοι ξαφνικά να μαζεύεται όλοι και να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ χαρακτηριζόμενοι και εγώ δεν ξέρω πώς. Λοιπόν, όλες αυτές οι ενστάσεις γίνανε αποδεκτές, διότι είναι τεκμηριωμένες και δεν μου επιτρέπει ο χρόνος να αναλύσω πάρα πολλές άλλες, αλλά προς το παρόν γίνανε αποδεκτές και πήραμε μια παράταση ούτως ώστε να γίνουν και πιο κατανοητά και πιο προβεβλημένες οι θέσεις μας όλο αυτό το, με μια εκστρατεία που θα γίνει στον κόσμο, αυτό το εξάμηνο, το τετράμηνο στην ουσία που μένει, για να ελπίζουμε τελειώσει τελεσίδικα αυτή η ιστορία και να σταματήσει αυτή η κουβέντα στα σούπερ μάρκετ τα φάρμακα και ίσως και στα περίπτερα, λέμε εμείς.
και ίσως και στα βενζινάδικα, όπως λέει η περίφημη εξουσία. Έλεος, έως εδώ. Δεν μπορούμε να παίζουμε με την υγεία του κόσμου, διότι οι δηλητηριάσεις και τα αποτελέσματα που συμβαίνουν από την κακή χρήση αυτών των φαρμάκων και την επιβάρηση των νοσοκομείων από αυτές τις χρήσεις, νομίζω ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερες και για την υγεία του κόσμου, αλλά και οικονομικά. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσετε.